Γυρίσουμε πίσω στη μέρα που έρχεσαι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ναι. Εκείνο το βράδυ λοιπόν μου λέει η μαμά μου, φεύγουμε, θα πάμε σε μια μαγική χώρα. Λόγω του παππού μου που το λένε Κοσμά Γρεβένη, έχουμε και ελληνικές ρίζες από τη μαμά μου. Α, η μαμά ήταν ναι, κόρη Έλληνα. Έχει ελληνικές ρίζες ο παππούς μου. Κόρη Βορειοϋπειρώτη. Βορειοϋπειρώτη, ακριβώς. Οπότε θα πάμε στην Ελλάδα, είναι μια μαγική χώρα, θα δεις πράγματα που δεν έχεις ξαναδεί, όχι μόνο σήμερα στα αδέρφια μου. Οπότε πάρτε μόνο τα απαραίτητα. Φεύγουμε το πρωί. Για κάποιο λόγο δεν ήθελα να φύγω. Κανένας δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του. Ειδικά όταν είσαι παιδί, δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να πας κάπου που σε οδηγούν οι γονείς σου. Οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και δεν ήθελα καθόλου να μετακινηθώ. Ήταν το σπίτι μου εκεί. Λέω, πού θα πάμε τώρα. Οπότε, επειδή ήμουν και παιδί, δεν ήξερα τι να πάρω. Αυτό είναι μια αστεία ιστορία. Είχα πάρει μια σακούλα και έβαζα μέσα τσίχλες, έβαζα μέσα χαρτί, κάτι στυλό. Και μου λέγε η μαμά μου, θα τα βρούμε εκεί, αγάπη μου, μην τα παίρνεις αυτά. Και έκλαιγα πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Ξημερώνει τέλος πάντων η μέρα και βάζουμε τηλεόραση περιμένοντας το ταξί να έρθει να μας πάρει. Είχαμε ανοίξει την τηλεόραση και έπαιζε ένα παιδικό αλβανικό τραγούδι, το οποίο. Το θυμάμαι ακόμα και τώρα. Το οποίο έλεγε «Μουζίκα, μουζίκα, μουζίκα, ο μουζίκα με ιού για με ντίτα και ο δε γιου». Και έλεγε αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Για κάποιο λόγο φεύγω, βγαίνω στο μπαλκόνι έξω στην αυλή και αρχίζω και κλαίω πάρα πολύ γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν θα ξαναγυρίσω εδώ και ότι δεν πρέπει να ξεχάσω τίποτα από όλα αυτά και ειδικά αυτό το τραγούδι. Και άρχισα να το τραγουδάω συνέχεια, επί μπορώ να το τραγουδήσω χίλιες φορές. Έκανα μονίμως μουζίκα, μουζίκα, μουζίκα. Δεν ξέρω γιατί ήταν η άμυνά μου εκείνη τη στιγμή για να φύγω, να μπορέσω να το δεχτώ για να φύγω. Δεν το ξέχασα ακόμα, Νίκο. Αυτό το κομμάτι το θυμάμαι ακόμα και προσπαθώ να βρω ποιο παιδικό είναι αυτό και δεν μπορώ να το βρω. Και αυτό το τραγούδι λέει μουσική, μουσική, με ήλιο και με μέρα, για να έρθει στον κόσμο μας, θέλει ταλέντο και δουλειά. Ίσως μπορεί να με έχει επηρεάσει και στη ζωή μου, αλλά δεν θα το ξεχάσω. Πόσα χρόνια πάνε από εκείνη τη μέρα? Πάνε πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. 23, μπορεί και 23 χρόνια. Όλη μου η ζωή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου. Δηλαδή, όταν ήμουν στο LA και μου λέγανε από πού είσαι, έλεγα είμαι Ελληνίδα, έχω γεννηθεί στην Αλβανία. Όχι ότι πραγματικά είμαι πολύ περήφανη και σαν άνθρωπος, αλλά είναι όλη μου η ζωή εδώ. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο εκτός από την Ελλάδα. Φτάνοντας στην Ελλάδα, αντιμετώπισες bullying, αντιμετώπισες απόρριψη τα πρώτα χρόνια από τα άλλα παιδιά στο σχολείο? Το ρωτάς ή το γνωρίζεις, φαντάζομαι. Αυτό δεν είναι ερώτηση, φαντάζομαι είναι. Θέλω να ακούσω εσένα να μιλάς γι' αυτό. Κοίταξε, μόλις άνοιξα τα μάτια μετά από ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, άρχισα να βλέπω πολλά φώτα, κάτι το οποίο δεν το είχα ξαναδεί. Εκεί που ζούσαμε δεν ήταν έτσι. Οπότε συνειδητοποίησα ότι ήρθα στη μαγική χώρα, όντως. Ήρθα στη μαγική χώρα. Είδα το ασανσέρ που δεν είχαμε ξαναμπεί σε ασανσέρ. Και αυτό που θυμάμαι είναι ότι το ψωμί είχε άλλη γεύση. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Το ψωμί είχε άλλη γεύση. Γιατί εμείς τρώγαμε ψωμί που έφτιαχνε η μαμά μου, ενώ στην Ελλάδα πήραμε ψωμί απ' έξω. Ήμουν πολύ χαρούμενη που ήρθαμε εδώ. Είδα τον μπαμπά μου. Ήρθαμε σε μια καινούργια χώρα. Ευτυχώς ήταν πολύ ωραία όλα. Εννοείται δύσκολα μέχρι να μάθουμε τη γλώσσα. Όταν μας έστειλε η μαμά μου στο σχολείο, για να μην χάσουμε τη χρονιά, γιατί θα ήταν πολύ κρίμα, ήμασταν δύο ξένα παιδιά από την Αλβανία. Εγώ και ο αδερφός μου, γιατί ήμασταν ένα χρόνο διαφορά, οπότε πήγαμε μαζί στην ίδια τάξη σχεδόν. Ήταν δύσκολο να καταλάβω γιατί ήμουνα περίπου δαχτυλοδεικτούμενη τότε, γιατί δεν το καταλάβαινα. Δεν μπορούσα σαν παιδί να καταλάβω τι είναι ο ρατσισμός. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα νιώσει μέχρι τότε. Δεν το ήξερα. Όπως και τα παιδιά που κάνανε σε εισαγωγικά bullying, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνανε και τα ίδια γιατί το κάνανε. Ήτανε κάτι που απλά ακούσανε από την κοινωνία ή είτε από τα μίντια, είτε από όπου θες, έτσι. Και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα του 2000, έτσι. Γιατί τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ισχύει για όλο τον πλανήτη αυτό. Κανένα παιδί σαν παιδί δεν έχει γεννηθεί με το να διακρίνει τους ανθρώπους είτε από τη φυλή, είτε από το χρώμα, είτε από την καταγωγή. Αυτό έρχεται από το περιβάλλον. Αυτό έρχεται από την κοινωνία. Για να είμαι ειλικρινής. Και νομίζω ότι το γνωρίζουμε και όλοι. Τότε δεν το καταλάβαινα και δεν ήξερα γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν ήταν δυστυχώς οι Αλβανοί σαν Αλβανοί αποδεκτοί από την κοινωνία τότε.
Δεν καταλάβαινα και το γιατί. Τώρα καταλαβαίνω, 1 εκατομμύριο Αλβανοί σε μια χώρα που δεν ήταν έτοιμη να το δεχτεί. Ήταν πολύ δύσκολο για τον κόσμο. Το κράτος δεν ήταν έτοιμο, όπως και η Ελλάδα, να δεχτεί τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς μετανάστες. Τότε όμως ήταν πολύ δύσκολο για μένα να το καταλάβω και έλεγα ότι έχω κάτι κακό. Οι ανασφάλειές μου φτάσανε από το 5 στο 80. Και έγινε χαμός μια περίοδο, Ελένη, όπου μόνο η Αγγελική Νικολούλη δεν έκανε εκπομπή για να βρούμε από πού είσαι τελικά. Απίστευτο δεν είναι. Παραβιαστικό λίγο, θα έλεγα. Βέβαια και εσύ εκείνη την εποχή μπορούσες όλο αυτό να το τελειώσεις λέγοντας πολύ απλά την αλήθεια. Ένιωθες ότι αυτό δημιουργούσε θέμα στην καριέρα σου, δημιουργούσε πρόβλημα? Είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον που δεν έχει βιώσει κάποια πράγματα να λέει πολύ απλά, μα γιατί, θα μπορούσες να το έχεις τελειώσει. Όταν είσαι ένα παιδί και δεν έχεις τη δύναμη και δεν έχεις σταθεί στα πόδια σου και είσαι μη αποδεκτός από την κοινωνία λόγω της καταγωγής σου, το οποίο αν μου πεις όχι αυτή τη στιγμή για εκείνη την εποχή θα είναι ένα μεγάλο ψέμα. Όχι μόνο για εκείνη. Νομίζω πια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό πολύ που έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν έχουν αλλάξει τόσο όσο νομίζεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μακάρι έχουν αλλάξει για σένα τόσο όσο νομίζεις, γιατί τώρα πια είσαι λαμπερή, επιτυχημένη, είσαι στάρ και όλοι θέλουν να είναι φίλοι σου. Δεν είναι και έχουν έτσι. Αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει, κάνουμε βήματα, μακάρι, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε όλοι μας. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά. Πες μου για παράδειγμα. Ας πούμε, πήγαινες στις δισκογραφικές εταιρείες. Έπαιζε ρόλο το από πού είσαι? Θέλω να σου απαντήσω στο προηγούμενο, επειδή αυτό που λες και όπως πολλοί μπορεί να το λένε, μα είναι πολύ εύκολο, δεν είναι κάτι, γιατί ντρέπεσαι, γιατί κάνεις. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μένα να καταλάβω γιατί αν είσαι από την Αλβανία είσαι μη κοινωνικά αποδεκτός, ενώ αν είσαι από οποιαδήποτε άλλη χώρα είναι πολύ πιο okay τα πράγματα. Σε εκείνη την εποχή ούτε εγώ μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά σου λέω ένα πράγμα. Όταν νιώθεις πάρα πολύ αδύναμος και δεν νιώθεις δυνατός και είσαι ένα παιδί που κοινωνικά δεν είσαι αποδεκτός λόγω της καταγωγής σου, που το βρίσκω πολύ λάθος αυτό, δεν έχεις τη δύναμη να μπορέσεις αυτό το πράγμα αν πρώτα ο κόσμος δεν σε γνωρίζει και δεν καταλάβει το ποιος είσαι και την αξία σου, φοβάσαι ότι δεν θα σου δοθεί ευκαιρία. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα και δεν είσαι δυνατός μετά αυτό το πράγμα το αντιμετωπίσεις. Όταν ένιωσα δυνατή και κατάλαβα ότι ο κόσμος αγαπάει την Ελένη, τον καλλιτέχνη Ελένη και τίποτα από όλα αυτά και τελικά ο κόσμος δεν ασχολείται με όλα αυτά, τελικά ένιωσα πολύ δυνατή για να μπορέσω να πω ότι ξέρετε κάτι, έχω βιώσει bullying, έχω βιώσει ρατσισμό, δεν είμαι υπερήφανη γι' αυτό, όμως σαν παιδί, αυτή ήταν η άμυνά μου εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ούτε τον εαυτό μου, ούτε να πω γιατί. Έτσι ένιωθα, φοβόμουν και αυτό έκανα. Πώς είναι το πραγματικό όνομα? Εντέλα Φουρεράι. Γιατί στην Αλβανία βάζουν πάντα ένα J στο τέλος στα ονόματα. Όπως και να το επιθετώ σου, θα μπει ένα J. Φουρεράι. Ναι. Και οι πραγματικές ρίζες του επιθέτου μου είναι Φουρέιρα. Γι' αυτό και το έκανα έτσι. Από τον μπαμπά μου, από τις ρίζες του. Πόσο διχασμένη είσαι μέσα σου? Καθώς. Θέλω να πω, νιώθεις Ελληνίδα, νιώθεις Αλβανή? Αυτό πώς το ισορροπείς? Σε νοιάζει, για παράδειγμα, αν σε αγαπούν στην Αλβανία ή όχι? Γενικά η αγάπη με νοιάζει, εννοείται πως θα ήθελα. Από παντού. Κοίταξε. Ναι, αλλά ειδικά εκεί λέω, επειδή γεννήθηκες εκεί. Κοίταξε, έφτασε σημείο να φοβάμαι να πω που είμαι για να γίνω κοινωνικά αποδεκτή. Οπότε εννοείται πως με νοιάζει η αγάπη και εννοείται πως με ενδιαφέρει να με αγαπάει ο κόσμος ή να καταλάβει αυτό που είμαι. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούν να σε αγαπάνε όλοι. Και πια είμαι πολύ καλά με αυτό. Θέλω να με αγαπάνε αυτοί που καταλαβαίνουν το ποια είμαι και το πώς λειτουργώ και να αγαπάνε και τα τραγούδια μου. Εγώ είμαι πολίτης αυτού του κόσμου και αυτού του πλανήτη. Δεν πιστεύω στα σύνορα, ως σύνορα δηλαδή, πολλές φορές που γινόμαστε βάρβαροι με αυτά τα κοινωνικά περίεργα πράγματα, είσαι από εκεί, όχι. Εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος εκεί που μεγαλώνει έχει αυτές τις συνήθειες και γίνεται μέρος της κοινωνίας, όπως και όλοι οι Αλβανοί της δικής μου γενιάς είναι μέρος της κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Νιώθω Ελληνίδα. Δεν θα μπορούσα να πω, ξέρω ότι έχω γεννηθεί στην Αλβανία, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό
η Αλβανία είναι μια πολύ όμορφη χώρα και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, αλήθεια σου λέω. Και χαίρομαι που πηγαίνω πια εκεί και με αγαπάνε και με στηρίζουν και ξέρουν και καταλαβαίνουν. Όμως πραγματικά αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα. Είναι η πατρίδα μου η Ελλάδα. Τη λατρεύω. Είναι η χώρα που κατάφερε όλα αυτά που κατάφερα. Είναι η χώρα που με αγάπησε. Είναι η χώρα που αγαπώ. Δεν θα την άλλαζα με τίποτα στον κόσμο.